Έχουμε και μέρες να τον δούμε. Ναι, Θανάση, καλημέρα. Καλημέρα, Θανάση. Καλή σας ημέρα. Τι γίνεται, στολισμένη Μόσχα, εντάξει, χριστουγεννιάτικη όλα. Συγκρατημένα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Αλλά και χθες βέβαια, το διήμερο μάλλον, είχαμε χιονόπτωση ρεκόρ. Κάποιοι λένε κιόλας ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη που υπήρξε μετά. Α, είστε εγκλωβισμένοι στα σπίτια μέσα, δηλαδή. Όχι, δηλαδή, μην εγκλωβίζονται. Εγκλωβίζεστε εσείς, Θανάση, ποτέ. Δύσκολα εγκλωβίζεται. Είναι μαθημένοι. Είναι πολύ μεγάλη η ποσότητα, είναι μεγάλη ποσότητα του χιονιού που έχει πέσει. Λένε έφτασε τους 50 πόντους ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Είναι ρεκόρ πολλών δεκαετιών. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Δύο πράγματα. Το έχουμε, έχουμε για το πλαφόν. Αντίδραση έχουμε από ό,τι διαβάζω. Έτσι, δεν είναι. Έχουμε μια πρώτη φραστική αντίδραση του Κρεμλίνου από τον εκπρόσωπό του, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτες τις αποφάσεις που επιχειρούν να επέμβουν στην ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών. Δηλαδή, σε κάθε πλαφόν η Μόσχα είναι κατηγορηματικά αντίθετη. Προανήγγειλε ο Πεσκόφ ότι θα υπάρξει και ειδικό διάταγμα του Πρόεδρου Πούτιν για τις αποφάσεις της Μόσχας, για τα αντίμετρα δηλαδή που θα ληφθούν, όπως και για το πετρέλαιο, ενώ αν δεν κάνω λάθος ούτε για το πετρέλαιο ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί. Υπάρχουν μεγάλες συζητήσεις σε σχέση με το τι μέλη γενέστε. Πάντως φαίνεται, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ που διαβάζω μέχρι στιγμής, δεν έχω δει βέβαια κάποιους πολύ έγκυρους σοβαρούς ειδικούς, αλλά υπάρχουν αρκετά σχόλια που περιπλέκουν την κατάσταση. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι από αυτά το ρεπορτάζ είναι απολύτως ακριβές ή όχι. Πάντως ένα θέμα είναι ότι το πλαφόν από ό,τι φαίνεται θα αρχίσει να ισχύει στα μέσα Φεβρουαρίου, όταν κατά τις εκτιμήσεις η λόγω της προσπάθειας των πελατών να γεμίσουν τις δεξαμενές τους θα αρχίσει να αυξάνει και πάλι η τιμή του φυσικού αερίου. Να. Όλοι εκτιμούν ότι ναι μεν αυτή η τιμή κινείται κάπου στη μέση μεταξύ του maximum που είχε προκύψει για το φυσικό αέριο, αλλά πολύ ψηλότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Για παράδειγμα η τιμή πέρυσι ήταν 40 δολάρια αν δεν κάνω λάθος. Φέτος το πλαφόν μάλλον πορίστηκε, είναι 180. Και βέβαια η Μόσχα θεωρεί ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε αυτή την απόφαση που έχουν εξασφαλίσει κυρίως οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, οι οποίοι και διαφωνούσαν συστηματικά όλο το τελευταίο διάστημα με την επιβολή πλαφών, ότι αν υπάρξει έλλειψη, και αυτό νομίζω είναι κάποιο μυστικό σε αυτή την απόφαση, ότι αν υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου, τότε δεν θα ισχύει το πλαφόν. Θα νομιμοποιείται δηλαδή η συναλλαγή ακόμη και με τιμές ανώτερες. Τι έχουν βάλει, και, έχουν βάλει και ψηλά γράμματα. Αυτά δηλαδή. Τα ψηλά γράμματα δεν τα ξέρουμε ακόμα. Προφανώς υπάρχουν πληροφορίες. Ναι. Υπάρχει πρέπει Θανάση να σταματήσει τη ροή του αερίου ακριβώς, η Μόσχα. Αυτό είναι το στοιχείο που πρέπει να δούμε. Ως αντίδραση. Η αρχική τοποθέτηση, η γενική τοποθέτηση μέχρι στιγμής είναι ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να πουλάει υδρογονάθρακες. Αυτή είναι η αρχική, λέω, τοποθέτηση όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Σε καμία χώρα και σε καμία εταιρεία όπου το συμβόλαιο θα προβλέπει κάποιο είδους τέτοιο πλαφόν. Ένα δηλαδή ταβάνι στις τιμές. Θα προχωρά μόνο σε ελεύθερες συναλλαγές. Και το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι... Να. Ότι ήδη η Transneft, η ρωσική εταιρεία που διαχειρίζεται τον αγωγό πετρελαίου αυτή τη φορά, που περνά μέσω Ουκρανίας και καταλήγει στην Πολωνία, είναι ότι έχει ήδη δεχτεί παραγγελίες από την Πολωνία και τη Γερμανία για παραλαβή πετρελαίου μετά την 31η Δεκεμβρίου, δηλαδή μέσα στο 2023, ενώ υποτίθεται και οι δύο αυτές χώρες έχουν συν αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο μετά την 1η-1η του 2023. Θανάση, άρα ακόμη το παιχνίδι νομίζω είναι αρκετά ανοιχτό και θα έχουμε ακόμη δηλαδή πολύ μεγάλο δρόμο. Πάμε λίγο και στο θέμα των S-300.
Γιατί υπήρξε μια σφοδρή αντίδραση από Τζαχάροβα για την πιθανότητα να στείλουμε S-300 εμείς ως Ελλάδα στην Ουκρανία και να πάρουμε Patriot. Η αλήθεια είναι ότι είχα διαβάσει ένα δημοσίευμα από ελληνικό site, από το Pro News νομίζω ήταν, που έλεγε ότι σε μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε ότι το εξετάζουμε. Βέβαια, εχθές μετά τη δήλωση Τζαχάροβα, το ξέκοψαν από το Υπουργείο Άμυνας και από το Μαξίμου. Λένε ότι δεν το μελετάμε. Αλλά έχει σημασία η αντίδραση Ζαχάροβα γι' αυτό. Είναι ίσως η πιο ευθεία και κατηγορηματική τοποθέτηση από πλευράς ρωσικής ηγεσίας ότι η Μόσχα θα θεωρήσει εχθρική και προκλητική την απόφαση να μεταφερθούν τα συγκεκριμένα συστήματα. Όχι μόνο γιατί γενικά έτσι χαρακτηρίζουν όλα τα συστήματα που φτάνουν στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά και γιατί υπάρχει διμερή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας όταν αυτά είχαν παραχωρηθεί, όπου προβλέπεται με σαφήνεια ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα επανεξαγωγής αυτών των συστημάτων σε τρίτη χώρα, εάν δεν έχει τη συγκατάθεση της Ρωσίας. Η Μόσχα λέει θεωρεί ότι θα παραβιαστούν και διμερείς συμβάσεις και διεθνείς συμβάσεις, που βέβαια τις έχουμε ξεχάσει τελευταία, οι οποίες απαγορεύουν την αποστολή όπλων σε περιοχή σύγκρουσης. Είναι ίσως, ξαναλέω, η πιο κατηγορηματική τοποθέτηση, καθώς η κυρία Ζαχάροβα, προφανώς εκφράζοντας και εκπροσωπώντας την ρωσική κυβέρνηση, λέει ότι αυτός ο στρατιωτικός εξοπλισμός σε κάθε περίπτωση θα καταστραφεί εάν φτάσει στο ουκρανικό έδαφος, αλλά κάλεσε την Ελλάδα και την ελληνική ηγεσία να αναθεωρήσει τα σχέδιά της πριν είναι αργά, καθώς υπάρχει σαφής προβλήση. Γιατί νομίζω ότι αναπόφευκτα θα υπάρξουν συνέπειες. Και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχει διάψευση και από το Μαξίμου υπάρχει. Το ερώτημα είναι τι πληροφόρηση είχε η κυρία Ζαχάροβα και κάνει τέτοια επίθεση. Γράφτηκε στον ελληνικό τύπο. Γράφτηκε στον ελληνικό τύπο. Ότι θα πάνε. Ότι θα πάνε. Γράφτηκε, το έχω διαβάσει κι εγώ και αναπαρήχθη από τα μέσα ενημέρωσης Ρωσίας. Ότι ενδεχόμενο από το ΤΑΣ, αν δεν απατώμεθα να ήταν παλιά Έχουν αναπαραχθεί πληροφορίες. Το θέμα δεν αντιδρά μια κυβέρνηση. Έχουν αναπαραχθεί πληροφορίες. Όπως με βάση δημοσιεύματα που έχουν διαρρεύσει πριν 3 μήνες και 4. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Όχι, είναι πριν από λίγες μέρες έγινε, παιδιά. Δεν μπορεί να έχουν και άλλη πληροφορία. Ναι, αυτό λέω. Μήπως έχουν άλλη πληροφορία. Εγώ, για να είμαι ακριβής, αυτό που παγώ, λέει, γράφτηκε στο Pro News, αν θυμάμαι καλά, στο site. Σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, υπήρξαν απαραγωγή από το ΤΑΣ, αν δεν απατώ με Θανάση, για το συγκεκριμένο δημοσίευμα και υπήρξε συνέχεια η αντίδραση Ζαχάροβα. Έχει υπάρξει αναπαραγωγή των σκέψεων, σχεδίων της ελληνικής πλευράς, υποτιθέμενων, έτσι περιγράφεται, ότι εάν παραχωρηθούν οι αντίστοιχοι Patriot, θα μπορούσαμε εμείς... Το θέμα, Θανάση μου, είναι ότι πρώτον, οι Αμερικανοί το θέλουν πολύ. Εμείς προτιμούμε τους Patriot από τους S-300, ναι, μας βολεύουν καλύτερα. Λοιπόν, έτσι έως κλειδωμένοι οι λοιπόν, εντάξει, μόνο πολιτικά να το μπλοκάρουν. Αλλά πολιτικά έτσι και δεν νομίζω με τους Ρώσους, οι σχέσεις μας χάλια είναι, πόσο πιο χάλια να γίνουν, εντάξει. Λοιπόν, τώρα μόνο πολιτικά, αν πούνε, ας το καλύτερα. Αλλά τι διάκριμα θα κάνει ο Πούτιν τις επόμενες μέρες που το περιμένουμε πώς και πώς. Έχεις εικόνα. Ναι, δεν νομίζω ότι πρόκειται να πει και κάτι συνταρακτικό. Κάθε μέρα κάτι λέει. Χθες είπε διάφορα στην Λευκορωσία. Πάντως οι καθιερωμένοι, ίσως αυτό δημιουργείται τη συζήτηση, επειδή δεν θα υπάρξει η καθιερωμένη μεγάλη συνέντευξη τύπου που έδινε στο τέλος της χρονιάς. Θα υποκατασταθεί από διάφορες πιο αναλυτικές τοποθετήσεις, όπως αυτή χθες στην Λευκορωσία ή προηγουμένως σε κινήματα νεολαίας. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Θα τα πούμε, καλημέρα, Θανάση. Δεν θα υπάρξει συνέντευξη τύπου, αλλήμον.